Τα κοκόνια, αυτά τα χαριτωμένα και γεμάτα ενέργεια σκυλάκια, έχουν κερδίσει την καρδιά μου με τον τρόπο που συνδυάζουν μια μεγάλη ιστορία και μια αξιολάτρευτη προσωπικότητα σε ένα μικρό σώμα. Με το πέρασμα των χρόνων και την εμπειρία μου με διάφορες ράτσες σκύλων, κατέληξε ότι τα κοκόνια είναι η αγαπημένη μου. Αν και αγαπώ όλες τις φίλες σκύλων, ας εξετάσουμε τους 20 λόγους για τους οποίους τα κοκόνια έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και γιατί πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ράτσα σκύλων. 1. Αξιολάτρευτο παιχνιδιάρικο πνεύμα. Αν και μικρό σώμα, τα κοκόνια έχουν μια καρδιά γεμάτη ζωντάνια και ενέργεια. Ποτέ δεν χάνουν την ευκαιρία να τρέξουν, να κυνηγήσουν ένα παιχνίδι ή απλώς να χοροπηδήσουν γύρω από το σπίτι με ενθουσιασμό. Το γεγονός ότι μπορώ να παίξω μαζί τους για ώρες, χωρίς να κουράζονται εύκολα, με κάνει να νιώθω συνδεδεμένος με την ενέργεια και τη χαρά της ζωής που φέρνουν. Είναι αδύνατο να μην χαμογελάσω όταν βλέπω το κοκόνι μου να τρέχει γύρω από το σπίτι με αυτή τη χαριτωμένη και αθώα έκφραση στο πρόσωπό του. 2. Το τέλειο μέγεθος για κάθε περίσταση. Τα κοκόνια είναι η τέλεια επιλογή για κάποιον που ζει σε μια πόλη με περιορισμένο χώρο όπως εγώ. Ζω σε ένα σχετικά μικρό διαμέρισμα και δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ να έχω ένα μεγάλο σκυλί. Το μικρό μέγεθός τους, που δεν ξεπερνά τα 35 εκατοστά σε ύψος, τα κάνει απόλυτα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αστικής ζωής. Παρά το μέγεθός τους, η ενέργειά τους και η προσωπικότητά τους είναι τεράστια. Μου δίνουν την αίσθηση ότι έχω ένα μικρό δυναμικό σύντροφο στο σπίτι που με γεμίζει ζωντάνια χωρίς να απαιτεί μεγάλες θυσίες σε χώρο. 3. Η σοφία που έχουν στα μάτια τους. Ένα από τα χαρακτηριστικά που με κέρδισαν από την αρχή στα κοκόνια είναι η έκφραση που έχουν στα μάτια τους. Φαίνονται τόσο έξυπνα και γεμάτα κατανόηση. Κάθε φορά που κοιτάζουν βαθιά στα μάτια μου, νιώθω ότι καταλαβαίνουν τι σκέφτομαι ή πώς νιώθω. Αυτή η ευφυΐα τους είναι από τα μεγαλύτερα ατού τους. Είναι εύκολα εκπαιδεύσιμα και αγαπούν να μαθαίνουν νέα πράγματα. Είτε πρόκειται για βασικές εντολές, είτε για πολύπλοκα κόλπα, τα κοκόνια με εκπλήσουν συνεχώς, με την ικανότητά τους να μαθαίνουν γρήγορα και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μου. 4. Η σύνδεση που αναπτύσσουμε. Η σχέση που έχω με το δικό μου κοκόνι είναι κάτι μοναδικό. Από τη στιγμή που το υιοθέτησα, ήξερα ότι αυτός ο μικρός σκύλος θα γίνει ο καλύτερος μου φίλος. Είναι τόσο πιστό και αφοσιωμένο. Κάθε φορά που γυρίζω σπίτι, με περιμένει στην πόρτα με ενθουσιασμό, κουνώντας την ουρά του. Αυτή η αίσθηση ότι υπάρχει κάποιος που είναι πάντα εκεί για μένα, με αγάπη και χαρά, είναι ανεκτίμητη. Η στοργή που μου δείχνει κάθε μέρα είναι κάτι που με συγκινεί, καθώς καταλαβαίνω πόσο πολύτιμη είναι η συντροφιά του. 5. Ο ιδανικός σκύλος για την οικογένεια. Αν και δεν έχω παιδιά, έχω παρατηρήσει πώς τα κοκόνια αλληλεπιδρούν με τα παιδιά των φίλων μου. Είναι εξαιρετικά φιλικά και τρυφερά με τα μικρότερα μέλη της οικογένειας, κάτι που τα κάνει ιδανικά για σπίτι με παιδιά. Τα κοκόνια είναι γεμάτα ενέργεια και αντοχή και μπορούν να αντέξουν το ζωηρό παιχνίδι των παιδιών, παραμένοντας πάντα προστατευτικά και τρυφερά. Για μένα, αυτό είναι ένα ακόμα δείγμα του πόσο πολύτιμα είναι αυτά τα σκυλιά, καθώς είναι άψογοι σύνοδοι για οικογένειες, μόνες δουν έναν ασφαλή και ιστορικό φίλο για τα παιδιά τους. 6. Χαμηλές απαιτήσεις περιποίησης. Όπως πολλοί από εμάς, έτσι και εγώ έχω ένα πολύ άσχολο τρόπο ζωής και ο χρόνος που μπορώ να αφιερώσω στη φροντίδα του σκύλου μου είναι περιορισμένος. Τα κοκόνια ευτυχώς είναι χαμηλής συντήρησης όσον αφορά την περιποίηση του τριχώματός τους. Με ένα απλό βούρτισμα διατηρούνται καθαρά και όμορφα. Δεν χρειάζονται πολύπλοκες διαδικασίες όπως άλλες ράτσες που απαιτούν συνεχή φροντίδα από επαγγελματίες. Αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα για μένα, καθώς με απαλλάσσει από τη συνεχή ανησυχία της φροντίδας τους χωρίς να θυσιάζεται η ομορφιά τους. 7. Η ανθεκτικότητα και η καλή υγεία τους. Τα κοκόνια δεν είναι μόνο τρυφερά και πιστά, αλλά είναι και ανθεκτικά. Είναι από τις πιο υγιείς ράτσες σκύλων, με λίγα προβλήματα υγείας και μακροζωία. Ένα κοκόνι μπορεί να ζήσει πάνω από 15 χρόνια, κάτι που είναι σημαντικό για μένα, αφού θέλω ένα σκύλο που θα είναι μαζί μου για πολλά χρόνια. Η ανθεκτικότητά τους σημαίνει ότι σπάνια χρειάζονται επισκέψεις στο κτηνίατρο πέρα από τις τυπικές εξετάσεις, κάτι που προσφέρει τόσο οικονομική εξοικονόμηση όσο και λιγότερο άγχος για την υγεία τους. 8. Είναι ιδανικοί για εξωτερικές δραστηριότητες. Παρά το μικρό τους μέγεθος, τα κοκόνια είναι γεμάτα ενέργεια και λατρεύουν να τρέχουν και να παίζουν έξω. Μου αρέσει να το παίρνω μαζί μου στις βόλτες και στα πάρκα. Είναι ακούραστα και πάντα έτοιμα για νέες περιπέτειες. Είτε πρόκειται για μια απλή βόλτα στο πάρκο, είτε για μια πιο μεγάλη πεζοπορία, ξέρω ότι το κοκόνι μου θα είναι πάντα στο πλευρό μου γεμάτο ενέργεια και ενθουσιασμό. Αυτή η ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην ενέργεια και την προσαρμοστικότητα είναι κάτι που εκτιμώ βαθιά. 9. Φύλακας ακόμα και μικρός. Αν και μικρόσωμα, τα κοκόνια είναι αφοσιωμένοι φύλακες. Το δικό μου κοκόνι με έχει εντυπωσιάσει με την προσοχή του. Αν κάποιος πλησιάζει στο σπίτι ή αν κάτι περίεργο συμβεί, θα γαυγίσει για να με προειδοποιήσει. Είναι υπέροχο να ξέρεις ότι έχεις ένα σκύλο που παρόλο το μέγεθός του, έχει το ένστικτο του φύλακα. Δεν θα αφήσουν τίποτα να περάσει απαρατήρητο, κάτι που με κάνει να νιώθω ασφάλεια και προστασία. Ακόμη και αν το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να με ειδοποιήσουν. 10. Η ευκολία της εκπαίδευσης. Αγαπώ την εκπαίδευση σκύλων και τα κοκόνια είναι εξαιρετικά σε αυτό το τομέα.
Με την εξυπνάδα και την προθυμία τους να ευχαριστήσουν τον ιδιοκτήτη τους, η εκπαίδευσή τους είναι μια απόλαυση. Δεν είναι απλώς υπάκουοι, αλλά δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον να μάθουν και να εξελιχθούν. Το γεγονός ότι ανταποκρίνονται τόσο θετικά στην εκπαίδευση κάνει τη διαδικασία ευχάριστη και δημιουργεί ένα βαθύ δεσμό μεταξύ μας. 11. Η ανθεκτικότητα στις κλιματικές συνθήκες. Τα κοκόνια είναι επίσης καλά προσαρμοσμένα στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, κάτι που είναι για μένα σημαντικό. Ζώντας σε μια περιοχή που οι χειμώνες είναι κρύοι και τα καλοκαίρια ζεστά, χρειάζομαι ένα σκύλο που να μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτές τις μεταβολές. Το κοκόνι μου έχει αποδεχτεί πολύ ανθεκτικό και σε κρύο και σε ζέστη, γεγονός που καθιστά τη φροντίδα του ευκολότερη. 12. Η σχέση με άλλους σκύλους και ζώα. Μία από τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κανείς όταν έχει ένα σκύλο είναι η αλληλεπίδρασή του με άλλα ζώα. Πολλές φορές, άλλες ράτσες μπορεί να είναι επιθετικές ή ντροπαλές όταν έρχονται σε επαφή με άλλους σκύλους, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στις βόλτες ή σε συναντήσεις με φίλους που έχουν κατοικίδια. Τα κοκόνια όμως ξεχωρίζουν για τη φιλική και ανοιχτή τους συμπεριφορά. Είτε πρόκειται για άλλους σκύλους, είτε για γάτες ή άλλα ζώα, συνήθως θα πάνε περίφημα. Το δικό μου κοκόνι είναι πάντα ευγενικό και φιλικό όταν συναντά άλλα ζώα. Κάτι που κάνει τις βόλτες και τις επισκέψεις τους φίλους ακόμη πιο ευχάριστες. 13. Η ισορροπία ανάμεσα σε ενέργεια και ηρεμία. Τα κοκόνια έχουν μια απίστευτη ικανότητα να προσαρμόζονται στη διάθεσή μου. Όταν είμαι έτοιμος για βόλτες και παιχνίδια, είναι γεμάτα ενέργεια και ενθουσιασμό. Όμως, όταν χρειάζομαι μια ήρεμη στιγμή χαλάρωσης, το κοκόνι μπορεί να ξαπλώσει δίπλα μου ήσυχο, απολαμβάνοντας την παρέα μου χωρίς να είναι υπερκινητικό. Αυτή η ευελιξία είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου χαρακτηριστικά σε αυτή τη ράτσα. Δεν χρειάζονται συνεχώς προσοχή, ούτε με πιέζουν για δραστηριότητες όταν είμαι κουρασμένος. Είναι ο τέλειος σύντροφος, είτε θέλω να κάνω μια δραστήρια μέρα έξω, είτε να χαλαρώσω το σπίτι. 14. Η αισθητική ομορφιά τους. Τα κοκόνια είναι πανέμορφα σκυλάκια, με τα χαρακτηριστικά μικρά τους αυτιά, το μεσαίο μήκος τρίχωμά τους και το τρυφερό βλέμμα τους. Κάθε φορά που κοιτάζω το δικό μου, δεν μπορώ παρά να χαμογελάσω από την ομορφιά τους. Οι διαφορετικές χρωματικές παραλλαγές που μπορεί να έχουν, είτε είναι άσπρα, μαύρα, καφέ ή με διάφορους συνδυασμούς, τους δίνουν ένα ξεχωριστό χαρακτήρα. Το τρίχωμά τους είναι απαλό και ευχάριστο στην αφή και παρότι δεν είναι ιδιαίτερα μακρύ ή δύσκολο στη διαχείριση, έχει μια φυσική λάμψη που τα κάνει ακόμη πιο χαριτωμένα. Η εμφάνισή τους είναι ένας ακόμα λόγος που με έκανε να λατρέψω τη ράτσα αυτή. 15. Η σχέση με την ελληνική παράδοση. Όντας πάντα παθιασμένος με την ελληνική κουλτούρα και την ιστορία, τα κοκόνια κέρδισαν την προσοχή μου λόγω της ελληνικής προέλευσης. Η σκέψη ότι αυτή η μικρή ράτσα έχει ρίτσες που ανέγονται στην αρχαιότητα με συνδέει με τις παλιές εποχές όπου τα κοκόνια βρισκόταν σε ψηφιδωτά και γλυπτά. Αυτή η ιστορική διάσταση με γεμίζει με περηφάνεια για το ότι η Ελλάδα έχει δώσει στον κόσμο μια τόσο αξιόλογη ράτσα. Με το κάθε βλέμμα, νιώθω σαν να φέρνουν μαζί τους ένα κομμάτι του παρελθόντος. 16. Είναι απλά άφοβοι. Παρά το μικρό τους μέγεθος, τα κοκόνια δεν δείχνουν ποτέ φόβο μπροστά σε προκλήσεις. Είτε πρόκειται για ένα μεγαλύτερο σκύλο, είτε για κάτι που τους φοβίζει στο δρόμο, πάντα είναι θαραλέα και προστατευτικά. Έχω παρατηρήσει ότι ακόμα και όταν βρίσκομαι σε καταστάσεις που άλλα μικρόσωμα σκυλιά μπορούν να αποφύγουν, το κοκόνι μου στέκεται σταθερό και ατρόμητο. Αυτό το χαρακτηριστικό με γεμίζει θαυμασμό για την ψυχική τους δύναμη και την αυτοπεποίθηση που διαθέτουν. Δεν είναι υπερβολικά επιθετικά, αλλά γνωρίζουν πότε και πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους αγαπημένους τους. 17. Η σταθερότητα του χαρακτήρα. Σε αντίθεση με άλλες ράτσες που μπορούν να έχουν ασταθή συμπεριφορά ή να είναι απρόβλεπτες, τα κοκόνια διακρίνονται για τη σταθερότητα του χαρακτήρα τους. Ξέρω πάντα τι να περιμένω από το δικό μου κοκόνι και αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας και άνεσης. Είναι αξιόπιστα και συνεπείς στη συμπεριφορά τους, κάτι που τα καθιστά ιδανικά για άτομα που αναζητούν ένα σταθερό σύντροφο στη ζωή τους. Είτε πρόκειται για την αγάπη τους προς εμένα, είτε για τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με τους γύρω, είναι πάντοτε σταθερά, προσφέροντας μου μια ηρεμία και ένα αίσθημα ασφάλειας. 18. Εξαιρετικά για ιδιοκτήτες σκύλων για πρώτη φορά. Ένας ακόμη λόγος που τα κοκόνια είναι αγαπημένη μου ράτσα είναι η ευκολία με την οποία μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά είδη ιδιοκτητών, ακόμη και σε άτομα που δεν έχουν εμπειρία με σκύλους. Τα κοκόνια είναι φιλικά, εύκολα στη φροντίδα και στην εκπαίδευση, καθιστώντας τα ιδανικά για κάποιον που παίρνει το πρώτο του σκύλο. Η φυσική τους αφοσίωση και η ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις τα καθιστούν μια εξαιρετική επιλογή για αρχάριους. Εγώ μπορεί να έχω κάποια εμπειρία με σκύλους, αλλά θα πρότεινα με κλειστά μάτια να κοκόνι σε οποιοδήποτε θέλει να ξεκινήσει τη ζωή του με ένα πιστό και αγαπητό φίλο. 19. Το πάθος για περιπέτειες. Τα κοκόνια αγαπούν την εξερεύνηση. Είτε πρόκειται για μια νέα διαδρομή στο πάρκο, είτε για ένα ταξίδι στην εξοχή, τα κοκόνια είναι πάντα έτοιμα να ανακαλύψουν κάτι νέο. Με συνοδεύει στις περιπέτειές μου με ανεπομονησία και ζήλο, και η χαρά όταν βρίσκονται σε νέα μέρη είναι μεταδοτική. Αγαπώ να το παίρνω μαζί μου σε εκδρομές ή σε μικρά ταξίδια, γνωρίζοντας ότι θα απολαύσουμε μαζί κάθε στιγμή της διαδρομής.
Το πάθος τους για τη ζωή και την εξερεύνηση είναι ένας από τους λόγους που αυτά τα σκυλάκια μου φέρουν τόση χαρά. 20. Αγκαλιές και ζεστασιά. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, τα κοκόνια είναι εξαιρετικά τρυφερά. Λατρεύουν την επαφή και συχνά να ζητούν να κάτσουν κοντά σου, απολαμβάνοντας μια αγκαλιά ή λίγη ζεστασιά. Το κοκόνι μου είναι ο απόλυτος σύντροφος αγκαλιάς. Κάθε βράδυ, όταν κουλουριάζεται δίπλα μου στο καναπέ, νιώθω αυτή την αίσθηση ζεστασιάς και αγάπης που μόνο ένας αληθινός φίλος μπορεί να προσφέρει. Δεν υπάρχει τίποτα πιο χαλαρωτικό από το να έχω δίπλα μου το κοκόνι μου, να με κοιτάζει με τα μεγάλα, στοργικά μάτια γεμάτα εμπιστοσύνη και αφοσίωση. Συμπερασματικά, τα κοκόκια δεν είναι μόνο μια εξαιρετική ράτσα σκύλων από άποψη χαρακτήρα και συμπεριφοράς, αλλά και μια πραγματική ευλογία για μένα προσωπικά. Από την άνεση που νιώθω να τα έχω στο σπίτι μου, μέχρι την ενέργεια και την αγάπη που φέρουν στην καθημερινή μου ζωή, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κοκόνια είναι η αγαπημένη μου ράτσα. Με συντροφεύουν στις χαρές και στις λύπες και δεν θα μπορούσα να φανταστώ την καθημερινότητά μου χωρίς αυτά.